Γεια σας. Σήμερα θέλω να δείξω κάτι σχετικό με τα particles, τα μικροσωματίδια, πώς μπορούμε να κάνουμε σκύλινα αντικείμενο, και έχω φτιάξει ένα βιντεάκι εδώ στο οποίο το έχω χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο. Βλέπουμε εδώ τώρα πώς θα χτυπήσει το ρομποτάκι αυτό τα δύο, τα γραμματάκια αυτά εδώ. Δεν χρειάζεται στη συνέχεια, θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε rolling και τη ρόδα να φαίνεται ότι να εφάπτεται με το δάπεδο. Ξεκινώντας θα κάνω ένα σφυρ. Έτσι, και ένα box. Και ένα box εκεί. Και θέλω να το κάνω αυτό animation, πατώντας N να ενεργοποιήσω το timeline και προχωρώντας εδώ θα βάλω ένα keyframe πατώντας K και πηγαίνοντας τώρα λίγο πιο πίσω θα κάνω κλικ να έρθει στο 0. Ξαναπατάω το N να σβήσω το, να απενεργοποιήσω το timeline και βλέπουμε τώρα έχουμε αυτή την κίνηση. Θα το φέρω λίγο πιο εδώ. Θα πάω εδώ στις δυνάμεις μου, στα deflector και θα κάνω ένα deflector εδώ. Θα το κάνω pink εδώ πάνω. Τώρα, θα κάνω clone τη σφαίρα μου, όχι instance clone, σφαίρ 2, και πατώντας το πλήκτρο 6, μου ανοίγει το panel το particles, αυτό μπορώ να το βρω και από εδώ. Να πάω εδώ στα particles, να δημιουργήσω ένα και να ενεργοποιήσω από εδώ particle. Εδώ τώρα θα κάνω delete το position option, μπορώ να δεξικλικ να το κάνω delete εδώ πέρα ή να το αντικαταστήσω. Εγώ θέλω τα particles να κολλήσουν πάνω στη σφαίρα μου. Θα βρω το position object λοιπόν και εδώ πάω εκεί που εμφανίζεται η κόκκινη γραμμούλα. Θα πάω by list και θα το βάλω στο sphere 2. Select. Και το sphere 2 θα το κλείσω από εδώ, να μην το βλέπω. Να μην φαίνεται. Θα σβήσω και το spin, delete και το rotation. Delete και το shape. Delete. Εδώ θα βάλω 0 και εδώ βάλω και ακόμα έτσι πάρα από 500. Τώρα θέλω να βάλω και το collision, να συνδέσω αυτά τα δύο δηλαδή μαζί. Collision by list. Να ψάξω το πρώτο το deflector που βάλαμε και εδώ θα βάλω stop. Βέβαια τώρα αν προχωρήσω το timeline θα δούμε δεν συμβαίνει τίποτα. Βέβαια εδώ μπορούμε να δούμε όμως τι συμβαίνει. Βλέπουμε ότι το box μαζεύει όλα τα particles κάτω σε αυτό το view. Τώρα θα κλείσω από εδώ, θα επιλέξω το sphere 1. Θα πάω εδώ στα modifier και θα ψάξω το particle skinner. Particle skinner, ωραία. And. Εδώ έτσι. Και θα πατήσω active skinning. Τώρα τραβώντας το timeline. Δεν έκανα το animation να ξαναβαίνει πάνω το box μας. Να το επιλέξω. Και με shift κρατημένο θα κάνω ένα copy αυτό έτσι, θα επιλέξω το active file και τώρα βλέπουμε τραβώντας το timeline πως μας κάνει πίτα τη σφαίρα μας αυτή. Έτσι έκανα και τα γράμματα εκεί που φαίνεται ότι τα χτυπάω. Εδώ μπορώ να σβήσω κιόλας, να πατήσω το πλήκτρο 6 να μην βλέπουμε, να σβήσω τα displays αυτά. Τώρα βλέπουμε λοιπόν το σφύρι μας και αν βάλουμε να παίξει, πέφτει το κουτάκι μας από κάνω,
και το λιώνει. Α, υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά είναι σταλαμμένα αντικείμενο. Να μην το σπάσει, θα μπορούσα να το, να το σπάσω κιόλας. Να κάνω ένα reset και να δείξουμε και τη σφαίρα μας. Πώς κάναμε το rolling εκεί. Να κάνω ένα sphere ξανά, να μην κάνω ένα, μια σφαίρα έτσι. Σημαντικό είναι το radius εδώ να έχει ένα στάνταρ αριθμό, δηλαδή 30 ή 32 ή 35 ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, όλο αυτόν τον αριθμό εδώ θα τον χρησιμοποιήσουμε και μετά για να κάνουμε το, την περιστροφή. Να την βάλω σαν να φαίνεται σαν να κουμπάει κάτω, θα μπορούσα να βάλω και περισσότερα segments, να κάνω και ένα plane και ένα plane. Λοιπόν, και τώρα πάμε στη σφαίρα μας και εδώ στο modifier θα ψάξω να βρω το export. Λοιπόν, με επιλεγμένη τη σφαίρα μας εδώ θα πάμε δεξί click wire parameters transform position, βλέπουμε τον άξονα H, εμείς θέλουμε να τραβήξουμε έτσι δεξιά-αριστερά, position H και μας βγάζει αυτή τη γραμμούλα εδώ, ξανακλικάρουμε πάνω, modifier, object, x, form, gizmo, rotation, βλέπουμε ότι ο πάνω άξονας μας είναι ο Y, άρα και ο H είναι ο πίσω, άρα και ο Z θα είναι ο gizmo, rotation, Z rotation. Μας ανοίγει αυτό το panel τώρα. Θα πατήσουμε εδώ να μπορούμε να και θα κάνουμε connect. Αν τραβήξουμε τώρα, θα δούμε ναι, μεν η σφαίρα μας περιστρέφεται, αλλά όχι με τη σωστή ταχύτητα. Θα πάμε εδώ και θυμόμαστε ότι το radius ήταν 30 και θα βάλουμε 230. Update. Ξανά βλέπουμε ότι τώρα έχει διορθωθεί η ταχύτητα. Να πάω και εδώ να ενεργοποιήσω τα βέρτεξ, να τα βλέπουμε, αλλά μας πάει ανάποδο. Για να το διορθώσουμε αυτό, θα πάμε εδώ και θα κάνουμε μείον, update και τώρα βλέπουμε ότι η σφαίρα μας τσουλάει κανονικά. Να το κλείσω αυτό, δεν χρειάζεται άλλο. Δηλαδή, αν πάμε εδώ και θα ρίξουμε, βλέπουμε ότι η σφαίρα μας τσουλάει μια χαρά πάνω στο πάνω στο δαπεδό μας. Και μιας και έχω καιρό να κάνω βίντεο, να δείξω και κάτι ακόμα, αφού δείξαμε τα particles, να δείξω και το mass effects λίγο. Να κάνουμε τη σφαίρα μας τώρα να τσουλάει και να ρίχνει λίγο, μια διαφορετική τεχνική, αυτό το τον τοίχο εδώ πέρα ας πούμε. Να αλλάξω λίγο το pivot εδώ, να το βάλω εδώ πέρα για να γυρίσει πιο εύκολα, να πέσει. Θα κάνουμε ένα μικρό animation. Να πάω εδώ, πατώντας ένα, ενεργοποιώ το timeline, τραβώντας το εδώ στο 50, θα τραβήξω τη σφαίρα μου έτσι, να πάει εκεί. Και ερχόμαστε εδώ ξανά, να το πίσω G να σβήσω το πριν, δεν χρειαζόμαστε ούτε τα vertex. Ας πούμε ότι αυτός είναι ένας τοίχος εδώ και θέλουμε να τον ρίχνει αυτή η σφαίρα μας. Με επιλεγμένη τη σφαίρα θα πάω εδώ στο Mass Effects. Αν δεν βλέπουμε αυτή την μπάρα εδώ ή από το Animation, Mass Effects, Reaching Body που λέει εδώ, θα κάνω Kinematic Reaching Body ή από εδώ πάλι θα μπορούσα να επιλέξω το Kinematic εδώ και
πάω εδώ στο box, θα το κάνω dynamic, το plain static. Στο box μου εδώ, μάλλον θα ανοίξω εδώ το panel, το Mass Effect Tool, και θα πάω εδώ και θα βάλω Start Sleeping Mode. Δηλαδή, αν δεν το βάλω αυτό και βάλω τώρα να παίξει, να δούμε λίγο. Ναι, εντάξει, το κουτάκι δεν πέφτει έτσι και τέλος, γιατί πατάει κάτω, αλλά καλό είναι να βάλουμε και το Start Sleeping Mode, δηλαδή κοιμήσου μέχρι να σε κουμπίσει κάτι. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Αν το πλέιν, το μεταφέρω λίγο. Και αν τα ανεβάσω όλα λίγο πιο πάνω, να τα επιλέξω όλα έτσι, τον προλάβω τώρα, μου επιλέγει το πλέιν, δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε τώρα ότι το box μας, γιατί το νοητό επίπεδο του maxing εδώ που είναι το grind, το box μας θα πέσει κάτω. Για πάμε να το δούμε αυτό. Το βλέπετε έτσι. Και θα μπορούσα βέβαια εδώ να κάνω και άλλα box με Swift, να κάνω ένα, τα οποία ακουμπώντας τα ισφαίρα, αυτά κρατάνε τις ίδιες ιδιότητες, βάζοντας τα τώρα να παίξει, το ένα θα πέσει πάνω στ' άλλο. Να δεν το έκανα καλά το animation. Εμείς θέλουμε εκεί να είσαι εκεί, ίσα που με το κουμπάς δηλαδή, για να βάλουμε να παίξει, να μην πάει τόσο πίσω, δηλαδή να παίξουν μόνο τους, τάκ, τάκ. Αυτό. Δεν ξέρω αν σας άρεσε το σημερινό μάθημα. Ήταν λίγο γρήγορο. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, ίσως μετά από καιρό, δεν υπάρχει χρόνος για βίντεο, γι' αυτό δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ τώρα τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.